Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης από το βήμα της Βουλής εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον περιβόητο Γιουβάλ Χαράρη, εκ των στενότερων συνεργατών του Κλάους Σβάμπ, του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη επανεκκίνηση. Ο Γιουβάλ Χαράρη είναι ο άνθρωπος ο οποίος είπε πως ο Χριστός είναι ένα ψέμα. Χαρακτήρισε μάλιστα όλη την ιστορία του ως fake news. I mean, all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. Ο Κυριάκος Πιερακάκης μεταξύ άλλων δήλωσε: «Επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά. Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχα την ευκαιρία να βρεθώ σε ένα πάνελ στο Athens Democracy Forum με τον Γιουβάλ Χαράρη, τον Ισραηλινό φιλόσοφο και ιστορικό. Και συνέχισε, ήταν πριν από τις εκλογές στη Γερμανία και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Χαράρη να αναφέρει στο πάνελ, αυτό που εμένα με ενδιαφέρει να δω, είπε, είναι το τι λένε τα γερμανικά πολιτικά κόμματα για την τεχνητή νοημοσύνη και όχι για τις κλασικές πολιτικές, τα κλασικά πεδία πολιτικής συζήτησης. Ο Γιουβάλ Χαράρη πρόσφατα είχε προκαλέσει σοκ, καθώς μιλώντας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξηγούσε πως θα γίνει το χακάρισμα των ανθρώπων και δεν θα χρειάζεται πλέον να αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις την ελεύθερη βούληση των ατόμων.